ευχαριστήσω τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους συμπολίτες που ζουν στο κοντά μας σε αυτή την πραγματικά αυθόρμητη πρόσκληση. Θέλω να εκφράσω τη τύχη που έχω μεγαλώσει σε ένα τόπο με μεγάλη ιστορία και πολιτισμό, αλλά φυσικά και το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με αυτά για την τεράστια προσφορά του τόσο στην περιοχή μας όσο και εκτός συνόρων. Σαν απλός αλλά ενεργός πολίτης και επιχειρηματίας, πάντα απολάμβανα τα ωφέλη της πρίκας της φύσης και των προγόνων μας στην ιστορία που δίνουν ζωή γύρω μας. Πριν από λίγα χρόνια έφτιαξα μία ομάδα σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όχι στο θάψιμο της ιστορίας. Ο λόγος, βλέποντας διάφορα μνημεία στην πόλη μας να χάνονται για διάφορους λόγους, αλλά και ένα γνωστό σε όλους μας κατάστημα ταχυφαγείων πάνω για την ακρίβεια κάτω από αυτά, το οποίο το έβαλα και φωτογραφία στη σελίδα, ξεκινήσαμε να ευαισθητοποιούμε διάφορους συμπολίτες μας και όχι μόνο γύρω από τα θέματα αυτά. Σήμερα λοιπόν θέλω να μεταφέρω μερικές σκέψεις και ανησυχίες, σαν επιχειρηματίας πρώτα. Είμαι πολύ καλά πεπισμένος ότι πολλοί επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στην εποχή μας, πρώτα δίνουν το κέρδος γενικά για το οικονομικό τους συμφέρον και μετά δείχνουν την οποιαδήποτε ευαισθησία τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι είμαι περισσότερο πεπισμένος ότι αρκετοί συνάδελφοι επαγγελματίες ντόπιοι θα βγουν πολλαπλά κερδισμένοι εάν δεν δουν θετικά και κοντόφθαλμα τα προσωρινά ατυχή, την προσωρινή τελευταία απόφαση της Βρετανικής Αρχής για την επένδυση στον λόγο της παλιάς πόλης, αλλά επιδιώξουν μια σωστή ανάδειξη ενός ακόμα σημείου προβολής της ιστορίας μας. Τέλος, θα πω ότι σέβομαι κάθε αντίθετη με τη δική μας άποψη που εκφράζουν μέλη της τοπικής μας κοινωνίας, αλλά και σαν απλός χανιώτης θα αντιδράσω με κάθε νόμιμο τρόπο σε ένα νέο τύπου Madame Hortense Hotel πάνω από την αρχαία πόλη μας, από τον αρχαίο χώρο της παλιάς πόλης. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Αντώνη Καμπλάκη. Αν έχετε κάποια ερώτηση.